Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω Απ' Όλα Υγεία μου θα συζητήσουμε σήμερα για θέματα που άπτονται της χειρουργικής και συγκεκριμένα της χειρουργικής της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτριος Χατζιεμμανουήλ, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, είναι εξειδικευμένος στις παθείς της ποδοκνημικής και άκρου ποδός και συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζιεμμανουήλ. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ συχνό, αφορά μεγάλο ποσοστό πληθυσμού και είναι ουσιαστικά ο βλεσσός μέγας δάχτυλος, όπως ονομάζεται, ή αλλιώς το κότσι. Ναι, ο κόσμος... Είναι αυτή η ονομασία του, έτσι. Ο κόσμος χρησιμοποιεί τον όρο κότσι. Mm-hmm. Οι ορθοπαιδικοί χρησιμοποιούν τον όρο βλεσσός μέγας δάχτυλος. Ναι. Είναι σημαντική η διάκριση των δύο όρων. Mm-hmm. Ο κόσμος που σκέφτεται με τη λέξη κότσι έχει στο μυαλό του ότι κάτι φύτρωσε, ένα εξόγκωμα έχει γίνει δίπλα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Ακριβώς, του. Ναι. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχει αλλάξει μία γωνία. Mm-hmm. Και έχει αλλάξει γωνία μεταξύ του πρώτου μεταταρσίου και του δακτύλου. Mm-hmm. Και από εκεί που θα έπρεπε να είναι περίπου ίσια, δηλαδή περίπου 15 μοίρες, μπορεί να έχει αυξηθεί και στις 30 και στις 40 μοίρες και αυτή τη γωνία βλέπουμε ως εξόγκωμα. Άρα είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψης όταν σκεφτόμαστε σαν κότσι ή σαν βλεσσό μεγαδάκτυλο. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα την διαφορετική λογική στην αντιμετώπιση. Mm-hmm. Παλιά, mm-hmm. και αυτό οδηγούσε σε πάρα πολλές αποτυχίες, απλώς πηγαίναν και κόβανε ό,τι προεξήχε. Δηλαδή την γωνία. Mm-hmm. Παίρνανε ένα πριονάκι, κόβαν τη γωνία και αυτό οδηγούσε σε πάρα πολλές υποτροπές και αποτυχίες. Mm-hmm. Και ήταν και πάρα πολύ επώδυνο. Σήμερα όμως υπάρχει μια τεχνική, η οποία θα την συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, η οποία είναι εξαιρετική και βοηθάει, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Γενικά, σχεδόν όλες οι σύγχρονες τεχνικές, όχι μόνο αυτή η οποία είναι η πιο ελκυστική, mm-hmm. αλλά σχεδόν όλες οι σύγχρονες τεχνικές αυτό που κάνουν είναι να διορθώνουν τη γωνία. Ποια, και αυτό είναι το σωστό. Μιας και το λέτε τώρα, πρέπει να υπάρχουν πολλές τεχνικές, υπερβολικά πολλές τεχνικές για την συγκεκριμένη πάθηση ή όχι, κάνω λάθος? Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Ίσως είναι μία από τις παθήσεις της ορθοπαιδικής που έχει τις περισσότερες τεχνικές αντιμετώπισης. Αυτό είναι εξαιρετικό. Μπορεί να είναι και πάνω από 120.